Σήμερα, Κροατή μου, είναι η Διεθνή ημέρα γραβάτα. Εκείνου του αντρικού αξεσουάρ που περισσότερο μοιάζει με δίχτυ εντοπισμού αναπαραγωγικού οργάνου παρά οτιδήποτε άλλο. Σήμερα είναι η Πανευρωπαϊκή Μέρα κατά τη εμπορία ανθρώπων. Ο άνθρωπο, ο οποίο ω προϊόν φαίνεται να δημιουργεί το εξή παράδοξο. Την ίδια στιγμή που οι έμποροι τον πουλάνε πανάκριβα, του συμπεριφέρονται σαν να είναι σκουπίδι και να μην αξίζει τίποτα. Τέλο, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Εμινόπαυση. Ή αλλιώ ημέρα Φύγει από μπροστά μου, διότι τα νεύρα μου δεν είναι καλά και το ίδιο εύχονται και για σένα. Σαν σήμερα το 1776, θαμώνας ενός μπαλ της Νέας Υόρκης παραγγέλνει το πρώτο κοκτέιλ με όνομα ουρά του κόκορα, το οποίο είναι διακοσμημένο με ουρά πτηνού. Έκρηξη δημιουργικής φαντασίας, όπως όταν ήμουν μικρός και με ρώτησε η νονά μου πώς ονόμασα το αρκουδάκι που μου πήρε και απάντησα «Αρκούδο». Έβαλα εγώ τη φαντασία, η νονά μου την υποκρισία, αφού μου απάντησε «Αχ τι ωραίο όνομα» και κάπως έτσι μαγειρέψαμε μια Πανέμορφη οικογενειακή στιγμή. Στι 18 Οκτωβρίου του 1851 εκδίδεται για πρώτη φορά το μυθιστόρημα του Χέρμαν Μέλβιλ Μόμπι Ντίκ με τίτλο Η Φάλαινα. Μετά αναγκαστικά το άλλαξε σε Μόμπι Ντίκ όταν σε μια παρουσίαση του βιβλίου ρωτήθηκε σε ποιον το αφιερώνει και εκείνο απάντησε Στην πεθερά μου. Σαν σήμερα το 1860 λύγει ο δεύτερο πόλεμο του οποίου με την υπογραφή τη συνθήκη του Τιεντσίν ει βάρο τη Κίνα. Οι Κινέζοι υποχρεώνονται να ανοίξουν τα λιμάνια του να νομιμοποιήσουν το εμπόριο του οποίου και να επιτρέπουν τη δράση των χριστιανών ιεραποστόλων. Άχου μας μωρέ πόσο όμορφα διδάξαμε την αγάπη απ' άκρη σ' άκρη του πλανήτη. Σαν σήμερα το 1920 θα γεννηθεί η Μελίνα μας. Η γυναίκα που όρθωσε το ανάστημά της πάνω από τον ελληνισμό και τον σκέπασε με τη ζεστασιά μιας μαμάς ηθοποιός και αργότερα υπουργός πολιτισμού, Μελίνα Μερκούρη. 18 Οκτωβρίου του 1922 θα ιδρυθεί η British Broadcasting Corporation, γνωστότερη απλά ως BBC είναι ο Βρετανικός Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας και το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικοακουστικών και διαδικτυακών μεταδόσεων ανά τον κόσμο. Απασχολεί συνολικά κάτι περισσότερο από 35.000 εργαζόμενους. Το 1931 θα φύγει από τη ζωή ο Τόμας Έντισον, Αμερικανός εφευρέτης και επιχειρηματίας. Λίγα που εφήβρε, λίγα που δανείστηκε και λίγα που σούφρωσε από άλλους, μη λέμε ονόματα, τέσσερα. <coughs> <Tesla. coughs> θεωρείται πλέον από τους πιο παραγωγικούς εφευρέτες, αν όχι ο πιο παραγωγικός όλων των εποχών. Σαν σήμερα το 1944 οι μαχητές του Ελλάς υπό τον Άρη Βελουχιώτη απελευθερώνουν τη Λαμία από τα στρατεύματα της ναζιστικής κατοχής. 18 Οκτωβρίου του 1954 θα γεννηθεί η ερμηνεύτρια Άλκης της Πρωτοψάλτη. Μια πολύ σημαντική μέρα για την ελληνική λογοτεχνία η 18 Οκτωβρίου του 1979. Η Σουηδική Ακαδημία βραβεύει με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας τον ποιητή μας Οδυσσέα Ελίτη. Και όπως κατάλαβες, τελείωσε και η σημερινή μα επισκόπηση ακροατή μου. Μέχρι αύριο που ίσω τα καταφέρουμε καλύτερα στο να σε διασκεδάσουμε, να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία. Μπορεί να είσαι εσύ που θα γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο, θα το ονομάσει Η Σκύλα και θα το αφιερώσει στην αγαπημένη σου πεθερούλα. Και χαλάει ο κόπο. Άξιζε το να μπορέσει να τη βρει με τρόπο που δεν θα μπορεί να διαμαρτυρηθεί.